Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Πέμπτης Διάστασης. Σήμερα θα είμαστε μόνοι μας. Ένα τεχνικό πρόβλημα δεν επιτρέπει στην Νατάσα να είναι μαζί μας, αλλά σήμερα θα σας αποζημιώσουμε. Και λέω θα σας αποζημιώσουμε πληθυντικώς, διότι πάντοτε από πίσω είναι και η Νατάσα, με ένα πολύ εντυπωσιακό θέμα. Ένα θέμα το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την παγκόσμια αρχαιολογία και δεν είναι άλλος από τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε ασχοληθεί κατά καιρούς όλοι όσοι είμαστε στον χώρο της ελληνικής αναζήτησης. Και πριν από λίγα χρόνια, από το 2014 και μετά, ήταν στα high του με την έβρεση κάποιων αρχαιολογικών ευρημάτων στο λόφο Καστά στην Αμφίπολη. Τότε αναπτερώθηκαν οι ελπίδες ότι έχουμε βρει τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι και ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κατά καιρούς υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές οι οποίες ερίζουν ότι εκεί βρίσκεται ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αναλυτικά σας λέω ότι ακόμα και η Ινδονησία, το κράτος της Ινδονησίας, έχει ένα νησί στο οποίο λέγεται ότι υπάρχει ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για να πιάσουμε το θέμα από την αρχή, θα πρέπει να δούμε λίγο πού πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος, που αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, που πολλοί ερευνητές λένε ότι δεν είναι μόνο τα μέρη που μας έχουν πει, αλλά έχει πάει και αλλού, πού πέθανε και ποιοι ενεπλάκησαν στην πορεία του σώματός του, του άψυχου σώματός του, από εκεί που πέθανε μέχρι τον τόπο ταφής. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε μέχρι τα σημερινά σύνορα μεταξύ Αφγανιστάν, Πακιστάν και Ινδίας. Όμως πολλοί ερευνητές λένε ότι επειδή ο μετέπειτα πρώτος αυτοκράτορας της Ινδίας είχε το όνομα Αλέξιος ο πρώτος, πιθανόν ο Μέγας Αλέξανδρος μπήκε και στο κράτος της Ινδίας. Επίσης, όπως σας είπα προηγουμένως, η Ινδονησία που είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ινδία, ερίζει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος όχι μόνο πήγε στην Ινδονησία, αλλά ξεκουράστηκε μετά από μάχες που έδωσε στην ευρύτερη περιοχή του Θιβέτ. Επίσης, όσοι λένε για το Θιβέτ, έχουν μια εμπλοκή τριών πόλεων. Θήβες, που είναι στην Αίγυπτο, που είναι αγαπημένο μέρος για τον Μέγα Αλέξανδρο. Θήβα, που είναι ουσιαστικά το πρώτο μέρος στην Ελλάδα, που δείχνει την τεράστια δύναμή του σαν στρατηγός, σαν στρατηλάτης. Και Θιβέτ, όπου είναι το μέρος το οποίο κατά γενική ομολογία ίσως είναι οι εγκαταστάσεις της λεγόμενης κίτρινης αδελφότητας, ενός από τα ιερατεία που κυριαρχούν στον κόσμο, το οποίο ήθελε να καταλύσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Πάρα πολλοί λένε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε μέχρι και ψηλά πάνω στη Σιβηρία, χωρίς όμως να υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα. Επίσης υπάρχει η περίφημη έρημος της Τακλαμακάν, όπου τα κλαμακάν στην τοπική διάρκεια σημαίνει μπαίνεις μέσα, δεν βγαίνεις έξω. Εκεί λένε ότι υπάρχει η λευκή αδελφότητα για κάποιους, η μαύρη αδελφότητα για κάποιους άλλους και ότι εκεί υπάρχει ένα σύστημα πόλεων, υπόγειο, το οποίο όχι μόνο μπήκε ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά και κέρδισε. Μάλιστα, κάποιοι απευθύνονται και λένε ότι υπάρχει και μια μάχη στην Ταρακλαμακάν που δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένη. Το επίσης τρομακτικό κομμάτι είναι αυτό της μάχης που έχει δώσει ο Μέγας Αλέξανδρος με τα λεγόμενα ρυπαρά έθνη, τα οποία τα ρυπαρά έθνη υπάρχουν 3-4 περιοχές που εκτείνονται είτε στο Ουσμπεκιστάν, είτε στο Καζακστάν, είτε και στη σημερινή Ρωσία, είτε και στις αρχές της Τουρκίας σε σχέση με το Αζερμπαϊτζάν, όπου υπάρχουν οι λεγόμενες Κασπίες πύλες ή οι πύλες του Αλέξανδρου ή οι σπηλιακές κοιλότητες στη Σαμαρακάνδη ή οι σπηλιακές κοιλότητες στο Καζακστάν. Εκεί, σύμφωνα με τον Άγιο Ανδρέα, τον διαθεό Σαλό, δηλαδή για τον Θεό τρελός, με την έννοια πόσο αγάπη είχε για τον Θεό, ο Μέγας Αλέξανδρος τοποθέτησε στα έγκατα της γης τα ρυπαρά έθνη, 72 στον αριθμό, τα οποία υπάρχουν διάφορες αφηγήσεις, κυρίως από το ψευδοκαλισθένη, τον βιογράφο του Αλέξανδρου, ο οποίος λέει πάρα πολλά πράγματα τα οποία άλλοι λένε ότι είναι αλήθειες και άλλοι λένε ότι είναι φανταστικό, όπου όλα αυτά τα ρυπαρά έθνη ενταφιάστηκαν στα έγκατα της γης, σαν άλλη τιτανομαχία, όπως οι θεοί του Ολύμπου έκλεισαν τους Τιτάνες και τους εκατοντόχειρες κάτω στα Τάρταρα, και τους έκλεισε μάλιστα με το λεγόμενο Ιάλινον Ατσάλι, δηλαδή το γυάλινο ατσάλι. Μέχρι που περιμένουμε, αυτά είναι τα εσχατολογικά, συνωμοσιολογικά, ας πούμε, παραμύθια, ότι θα ανοίξουν αυτές οι πύλες με την έλευση του Αντιχρίστου και θα ξεχυθούν αυτά τα ρυπαρά έθνη πάλι στη γη, οπότε θα υπάρξει η κατάλυση της ανθρωπότητας από τον Θεό στη μορία προς τα ρυπαρά έθνη. Είναι συνωμοσιολογικές επεκτάσεις, αλλά αν τα βάλουμε αυτά, ξεχάσουμε όλες αυτές τις ιστορίες και βάλουμε στο χάρτη που έχει φτάσει ο Μέγας Αλέξανδρος, άλλοι τον τοποθετούν στο Θιβέτ, άλλοι τον τοποθετούν στην Ινδονησία, άλλοι τον τοποθετούν στην Ινδία,
το έσκατο μέρος, άλλοι το τοποθετούν στην Σαμαρακάνδη και άλλοι το τοποθετούν στη Σιβηρία, ψηλά πάνω προς τον Βόρειο Πόλο και άλλοι στον Νότιο Πόλο. Γενικώς πάντως είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή, όταν έφτασε στο απόγειο της δόξας του, η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκρατορία όλων των εποχών, καταγεγραμμένη πάνω στον πλανήτη. Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε δώσει αρκετές μάχες, έχει τραυματιστεί 17 φορές με βαριά τραύματα. Κάποια από αυτά, μάλιστα, οι σύγχρονοι γιατροί λένε ότι μόνο ένας υπερφυσικός άνθρωπος θα μπορούσε να επιζήσει από αυτά τα τραύματα. Έχει δεχτεί ευθέως βολή με δόρυ από δωρηλάτη πάνω σε ελέφαντα. Επίσης, έχει δεχτεί απευθείας 2 βέλη στο ύψος της καρδιάς, αλλά δεν του διαπέρασαν την ασπίδα. Και έχει δεχτεί στο μυρό σπάθα και άλλα πολλά. Είναι καταγεγραμμένα αυτά στις μάχες. Ο Ηρόδοτος λέει πάρα πολλά από αυτά. Γενικώς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στην ηλικία των 33 χρονών με υπερφυσικές δυνάμεις, γι' αυτό και άλλωστε κάποιοι λένε ότι είναι ο με κανέναν άλλον όμοιος θνητός επί της γης όλων των εποχών, κατέληξε στην Βαβυλώνα, την οποία τη Βαβυλώνα την είχε σαν φυλακτό, την είχε σαν σκοπό της ζωής του να την κατακτήσει από τη στιγμή που εκδικήθηκε εκ μέρους των Ελλήνων, και εδώ έχει μεγάλη σημασία, είναι βασιλιάς των Μακεδόνων και των Ελλήνων πλην των Σπαρτιατών. Έτσι λέει η πλακέτα που υπήρχε στην Κόρινθο που έγινε η σύνοδος των ελληνικών πόλεων. Κατέκτησε τη Βαβυλώνα για να ουσιαστικά τιμωρήσει τους Πέρσες, όπου παρακείμενοι και προωθούμενοι από τις διάφορες ανθρωπότητες, προσπάθησαν να καταστρέψουν την Ελλάδα, όχι μόνο για να αποκτήσουν χώρο και δύναμη, αλλά και μόνο για να σβήσουν το ελληνικό φως. Ο Μέγας Αλέξανδρος το 323 π.Χ. πήγε μετά από κάποιες μάχες να ξεκουραστεί στην πόλη της Βαβυλώνας και κάποιοι λένε ότι ήταν σε ένα καθεστώς κατάθλιψης. Εδώ σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι είχε πεθάνει ο Ηφαιστείωνας. Τον Ηφαιστείωνα θα τον χρησιμοποιήσουμε, θα τον εξηγήσουμε, διότι για πολλούς η Αμφίπολη σχετίζεται με τον τάφο του Ηφαιστείωνα. Ο Ηφαιστείωνας πέθανε στη Βαβυλώνα και όταν έγινε η ταφή του, έγινε βασιλική ταφή. Μάλιστα λέγεται ότι τοποθετήθηκε το σώμα του πάνω σε ένα λόφο από ξύλα ύψους κατάλληλους 30 μέτρα, κατάλληλους 300 μέτρα, έτσι ώστε η φλόγα που θα προέκυπτε από την καύση αυτών των ξύλων πάνω στο οποίο ήταν το σώμα του Ηφαιστείωνα, να φαίνεται σε όλη την επικράτεια. Κατά πολλούς λέγεται ότι μάλλον τα 300 μέτρα είναι το πραγματικό ύψος. Ο Ηφαιστείωνας με διαταγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναβαθμίστηκε σε Θεό και έγιναν τέτοιες βασιλικές ταφές με τέτοιες αποδόσεις τιμών, οι οποίες πλέον τον Ηφαιστείωνα το θεωρούσαμε εισάξιο με τους θεούς. Ο Μέγας Αλέξανδρος μπήκε σε μια περίοδο κατάθλιψης και μην ξεχνάτε ότι εκεί είναι το απόγειο της δόξας του, όπου ο στρατός του μετά από 10 χρόνια συνεχόμενων νικών δεν έχει χάσει καμία μάχη, έχει πλέον αρχίσει και κουράζεται. Το 90% του στρατού του πλέον δεν είναι από τους αρχικούς Μακεδόνες, αλλά είναι από στρατιώτες που πήρε στις διάφορες πόλεις τις οποίες κατέκτησε. Καταμετρούνται κατάλληλους 17 και κατάλληλους 25 Αλεξάνδριες ανά τον κόσμο. Και τότε η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου είναι και μικρή σε μέγεθος σε σχέση με όλη την άλλη περιοχή, όλες τις άλλες Αλεξάνδριες που υπάρχουν στον κόσμο. Εδώ να εξηγήσουμε ότι η Αλεξανδρούπολη που έχουμε εμείς στην Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο. Η Αλεξανδρούπολη πήρε το όνομα Αλεξανδρούπολη προς τιμή του βασιλέα Αλεξάνδρου του Πρώτου, ο οποίος πέθανε από το δάγκωμα της Μαϊμού το 1924 στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα, όταν ξεκουράστηκε στη Βαβυλώνα και ετοιμαζόταν για τις επόμενες μάχες, οι οποίες επόμενες μάχες, αν το πάρουμε από την πλευρά της Ινδίας, ήταν να κατακτήσει όλη την Ινδία. Αν το πάρουμε από την πλευρά του Θιβέτ, ήταν να κατακτήσει πλέον το Θιβέτ. Αν το πάρουμε από την πλευρά της Σιβηρίας, δεν ξέρω πού μπορούσε να πάει. Αν το πάρουμε προς τα κάτω, ίσως πήγαινε και κάτω από την Αίγυπτο, Σουδάν, Αιθιοπία και οτιδήποτε άλλο. Όλες του αυτές οι σκέψεις τον έφεραν να αναπαύεται στη Βαβυλώνα, όπου κάποια στιγμή ξαφνικά αρρωσταίνει με πολύ βαρύτατο πυρετό και σε διάστημα 3 ημερών πεθαίνει στην πόλη της Βαβυλώνας. Οι διάφοροι γιατροί που έχουν εξετάσει όλα τα δεδομένα, έχοντας διαβάσει τα ιστορικά κείμενα όπως του Ηρόδοτου, του Ψευδοκαλισθένη και άλλων, του Σέρβιου Ρούφιου,
του Σεπτήριου, λένε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος μάλλον πέθανε από τύφο. Κάποιοι όμως λένε ότι είχε ξαναπεράσει τύφο, γιατί υπάρχει μια καταγραφή των ίδιων συμπτωμάτων χρόνια πριν, οπότε προφανώς είχε ανοσία και δεν έχει πεθάνει από τύφο. Κάποιοι λένε ότι οι επικυριαρχοί, αυτοί που εχθρεύονταν την άνοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον δηλητηρίασαν. Και πράγματι υπάρχουν κάποια τοπικά ροφήματα στις ευρύτερες περιοχές της Άπου Ανατολής, τα οποία εάν καταποθούν με κρασί ή οτιδήποτε άλλο, δημιουργούν αυτά τα συμπτώματα του υψηλότατου πυρετού, οπότε ξαφνικά χάνει τις δυνάμεις του, περνάει σε ουσιαστικά κομματώδη κατάσταση και κάπως έτσι σε ηλικία 33 χρονών ο Μέγας Αλέξανδρος πέρασε στην αιωνιότητα. Μόλις πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, δημιουργήθηκε μια τεράστια αναστάτωση στους λεγόμενους απογόνους και επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήτανε 4 στον αριθμό, ήτανε οι Πτολεμαίοι, με τον Πτολεμαίο ως στρατηγό, ο Περδίκας, ο οποίος ήταν και ο αντιβασιλέας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήτανε ο Σέλευκος και ήτανε και ο Νέαρχος. Επίσης τον Νέαρχο θα το βάλουμε με ένα αστερίσκο και θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Ο Μέγας Αλέξανδρος στα παρελήμματά του πρωτού πεθάνει, ζήτησε να ταφεί στην Όαση Σίουα, που είναι στην Αίγυπτο, όπου υπάρχει ο περίφημος ναός του Άμμονος Δία, στον οποίο οι τοπικοί ιεράρχες, ιερείς της Αιγύπτου, του είπαν ότι είσαι γιος του Άμμονος Διός, δηλαδή του τοπικού θεού για την Αίγυπτο. Άρα τον εξύψωσαν ως θεό και ικανοποίησαν το έγκο, τον εγωισμό που είχε ο Μέγας Αλέξανδρος, παρόλου τους θετικούς διδασκάλους που είχε με προεξάρχον τον Αριστοτέλη, όπου του είπαν ότι ξέχασε τη θεϊκή σου φύση ή την ανθρωπινή σου φύση και κάνε ό,τι θέλεις για τον άνθρωπο. Είναι οι διδαχές του Αριστοτέλη. Μάλιστα υπάρχει και ένα στιγμιότυπο που ρωτάει ο Φίλιππος ο δεύτερος, ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τι θα διδάξεις στο παιδί μου, ρωτώντας τον Αριστοτέλη, και η απάντηση του Αριστοτέλη είναι επική, του λέει θα το διδάξω να είναι άνθρωπος. Όπως και πράγματι το έκανε. Λοιπόν, όταν πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, κάποιοι είπανε ότι είπε ότι ήθελε να ταφεί στην Όαση Σίγουα στην Αίγυπτο. Επίσης κάποιοι άλλοι είπαν ότι ήθελε να ταφεί στο βασιλικό νεκροταφείο της Βεργίνας της Αίγες, όπου ήταν και όλη του η οικογένεια. Υπήρχαν διάδοχοι για τον Μέγα Αλέξανδρο, υπήρχε ο Αλέξανδρος ο Τέταρτος, μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξανδρος που μιλάμε, ο Μέγας Αλέξανδρος, είναι ο Αλέξανδρος ο Τρίτος, και υπήρχε ο γιος του Αλέξανδρος ο Τέταρτος και υπήρχε και ο Φίλιππος ο Τρίτος, ο οποίος είναι γιος του Φίλιππου του Δεύτερου από άλλη γυναίκα και όχι από την Ολυμπιάδα, ο οποίος ήταν διανοητικά καθυστερημένος εκγεννητής. Οπότε όλοι ξεχάσανε ποια είναι η λογική διαδοχή. Μην ξεχνάτε ότι ο Αλέξανδρος ο Τέταρτος, το παιδί του, γεννήθηκε μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι καταστάσεις και οι κινήσεις ήταν πολύ αργές και οπότε αποφασίστηκε να τον θάψουν σε ένα σημείο το οποίο θα αποφάσισε ο Περδίκας, ο οποίος σύμφωνα με την συνθήκη του Τριπτόλεμου είχε αποφασιστεί να είναι ο διάδοχος στις σατραπίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι φτιάχτηκε ένα άρμα, μπορούμε να δούμε την πρώτη φωτογραφία. Μάλιστα, αυτή είναι μια απεικόνηση που υπάρχει σύμφωνα με τις αφηγήσεις του Ηροδότου και άλλων ιστορικών, ο οποίο φτιάχτηκε ένα άρμα το οποίο σύμφωνα με την παράδοση το σέρνανε 400 βόδια και ότι ζύγιζε κοντά στους 200 τόνους, όλα από χρυσό με πολύτιμα πετράδια κτλ. Τα οποία υπήρξε μια σαρκοφάγος, η οποία σαρκοφάγος αυτή ήταν χρυσή και μέσα σε αυτή τη χρυσή σαρκοφάγο ήρθε μέλι από διάφορα σημεία της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κατάλληλος ήρθε μέλι από τον Όλυμπο και ο Μέγας Αλέξανδρος εμποτίστηκε μέσα σε αυτό το μέλι, σε αυτή τη σαρκοφάγο και ξεκίνησε η πορεία αυτής της άμαξας με αργούς ρυθμούς για να πάει κατάλους στην Όαση Σίγουα και κατάλους στη Βεργίνα. Σύμφωνα με τους περισσότερους ιστορικούς, η Όαση της Σίγουα στην Αίγυπτο δεν αποφασίστηκε εξ αρχής, οπότε μάλλον πήγαινε σε μια διαδικασία να πάει από τη Βαβυλώνα να φτάσει περίπου στη Φινίκη, στο σημερινό Λίβανο και στις αρχές της Συρίας και με καράβι να μεταφερθεί στην Ελλάδα και μετά να συνεχίσει την πορεία του μέχρι τη Βεργίνα. Σε μια διασταύρωση των δρόμων, που τότε οι δρόμοι ήταν πολύ επικίνδυνοι, ο στρατηγός
Αριδαίος, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος για τη μεταφορά μετά από τις εντολές του Περδίκα, συμφώνησε και συμμάχησε με τον Πτολεμαίο, άρπαξε την άμαξα και το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αυτά τοποθετήθηκαν και περάσανε στην ευρύτερη περιοχή της Αιγύπτου που ανήκε στην δυναστεία των Πτολεμαίων. Μην ξεχνάμε ότι η τελευταία βασίλισσα, Παύλα Φαραώ, της Αιγύπτου, της δυναστείας των Πτολεμαίων, ήταν η Κλεοπάτρα. Ήταν Πτολεμαία την καταγωγή, δηλαδή η Μακεδόνισσα. Πράγματι περιήλθε το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην κατοχή του Πτολεμαίου, ο οποίος ο Πτολεμαίος το διατηρούσε και μάλιστα και στις περίφημες συμφωνίες που κάνανε στο πώς θα μοιραστεί η αυτοκρατορία, είπανε ότι θα παραμείνει σε μένα. Ο Περδίκας δεν συμφώνησε με αυτό το πράγμα και έκανε μία μάχη, δηλαδή κίνησε στρατό εναντίον του Πτολεμαίου και έγινε η περίφημη μάχη του Νείλου, στην οποία μάχη του Νείλου ουσιαστικά εξαϊλώθηκαν όλα τα στρατεύματα του Περδίκα και ο ίδιος ο Περδίκας αυτοκτόνησε, κατάλληλο σκοτώσανε οι στρατηγοί του, στην προσπάθειά του να διαφύγει τη σύλληψη από τον Πτολεμαίο. Έτσι το σώμα του Πτολεμαίου, το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έμεινε στην κατοχή του Πτολεμαίου. Άρα, εξ αρχής υπάρχει μια αμφισβήτηση αν έχει έρθει στον ελληνικό χώρο. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ, κυρίες και κύριοι, αυτό που βλέπουμε είναι η είσοδος ενός Αιγυπτιακού ναού. Δεν είναι η Αμφίπολη, είναι Αιγυπτιακός ναός. Αυτός ο Αιγυπτιακός ναός είναι ένα κενοτάφιο του Φαραώ Νεβοταχώ του Δευτέρου, στο οποίο για περίπου 50 με 60 χρόνια βρισκόταν, σύμφωνα με όλους τους ιστορικούς, το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Πτολεμαίος δηλαδή αποφάσισε σε ένα κενοτάφιο ενός Φαραώ, τον οποίο τον είχαν κλέψει το σκήνομα, να μείνει η χρυσή σαρκοφάγος του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τα πολύτιμα πετράδια κτλ. Και με το Μέγα Αλέξανδρο το σώμα του με τα όπλα του μέσα σε μέλι εγκυβωτισμένο μέσα σε αυτό το κενοτάφιο. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, έγινε μια μεγάλη αλλαγή όταν πέθανε ο Πτολεμαίος ο πρώτος και ο γιος του ο Πτολεμαίος ο δεύτερος αποφάσισε να στο ευρύτερο κημητήριο της Αλεξάνδρειας, η οποία ήταν μικρή πόλη τότε, να θάψει ή να τοποθετήσει τουλάχιστον το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η ευρύτερη περιοχή, αυτό το κημητήριο, λεγόταν στην αρχαιότητα Σώμα. Σώμα, επειδή εκεί πέρα υπήρχε το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όμως, με τα χρόνια στους ιστορικούς, πέρασε ως σήμα. Το σήμα της Αλεξάνδρειας, το οποίο στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε περισσότερα. Να σας δείξω μόνο το εξής, ότι ενώ υπάρχουν τα δύο φίδια, τα οποία παραπέμπουν στην οφική θρησκεία, τα οποία είναι κατάλοιπα των Φαραώ, και από πάνω υπάρχει, στο πάνω-πάνω μέρος, πάνω από τις κολόνες, υπάρχει ο αετός που ανοίγει τα φτερά του, οι ασπίδες έχουν το χέρι, το απογορευτικό χέρι τα λοιπά, το οποίο αυτό είναι μακεδονικό σύμβολο και σημαίνει ότι έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις στο χώρο αυτό επειδή μπήκε εκεί πέρα μέσα το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αλλά ας κάνουμε εδώ πέρα ένα διάλειμμα, ας περάσουμε σε διαφημίσεις και στο δεύτερο μέρος θα πούμε πολύ περισσότερα. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος, μάνατζερ της Gazeta Lielas και είμαι εδώ για να μιλήσουμε για το κατά πόσο σας συμφέρει να βάλετε υγραέριο στο αυτοκίνητό σας. Χιλιάδες ευχαριστημένοι υγραεριοκίνητοι αυτοκινητιστές μπορούν να σας βεβαιώσουν για τα ωφέλη της υγραεριοκίνησης. Εγώ είμαι εδώ όμως για να σας απαντήσω στις 10 πιο συχνές ερωτήσεις που απαντώ στο γραφείο μου ή στο τηλέφωνο. Μήπως πάθει ζημιά το αυτοκίνητό μου? Κανένα αυτοκίνητο το οποίο έχει γίνει η σωστή by the book εγκατάσταση και ο σωστός προγραμματισμός δεν παθαίνει ζημιά. Είναι ασφαλές το υγραέριο στο αυτοκίνητό μου? Στην Ελλάδα κυκλοφορούν περίπου 500.000 αυτοκίνητα με σύστημα υγραεριοκίνησης. Έχετε ακούσει κάτι? Όχι.
πόσο στοιχίζει η εγκατάσταση του υγραερίου στο αυτοκίνητό μου. Ένα μέσο αυτοκίνητο μέχρι 150 άλογα, τετρακύλινδρο, κοστίζει από 750 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Πόσο καιρό χρειάζεται για την εγκατάσταση ενός συστήματος υγραερίου στο αυτοκίνητό μου. Η εγκατάσταση του υγραερίου μαζί με τον προγραμματισμό και τα διαδικαστικά του κταίου χρειάζεται μια μισή ημέρα. Τι κόστος συντήρησης έχει το σύστημα υγραερίου στο αυτοκίνητό μου? Το σύστημα υγραεριοκίνησης, το σύστημα υγραερίου, έχει σχεδόν μηδενικό κόστος συντήρησης. Τι εγγύηση θα πάρω? Η Gazitaly δίνει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη εγγύηση που δίνεται σε αυτοκίνητα με υγραεριοκίνηση. 3 χρόνια ή 100.000 χιλιόμετρα. Μήπως χάσω σε επιδόσεις? Εγώ σας διαβεβαιώ ότι όχι μόνο δεν υπάρχει θεωρία να χάσετε σε επιδόσεις, μπορεί να δείτε και το αυτοκίνητό σας στις μεσαίες τροφές, στη μέγιστη ροπή, να είναι ακόμα πιο σπιρτόζικο. Τι αυτονομία θα έχω? Με μία μέση δεξαμενή υγραερίου, η αυτονομία είναι περίπου στα 350 με 400 χιλιόμετρα. Ποια είναι τα καλύτερα συστήματα? Όλα τα συστήματα που κυκλοφοράνε πια στην ελληνική αγορά είναι καλά. Κακό σύστημα δεν υπάρχει. Γιατί να εμπιστευτώ στην Gazitaly το αυτοκίνητό μου για υγραέριο? Πολύ καλή ερώτηση. Just to the point. Πρώτα απ' όλα, γιατί υπάρχω εγώ. Ο Mr. Gazitaly. Γνωριζόμαστε από κοντά. Στην Gazitaly δεν κάνουμε πελατάκια. Κάνουμε φιλαράκια. Ξανά πάλι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είχαμε μείνει στο πρώτο μέρος όπου σας έδειξα το κενοτάφιο, για την ακρίβεια, εκεί που ήταν για κάποια χρόνια το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο κενοτάφιο του Φαραώ Νεκταναβό, όπως είναι το πιο σωστό, το οποίο είναι αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε εδώ πέρα μέσα. Όμως, μετά έγινε η ταφή, όπως είπαμε, στο περίφημο Σήμα της Αλεξάνδρειας, όπου είναι το νεκροταφείο της πόλης της Αλεξάνδρειας, και εκεί πέρα μέσα ο Πτολεμαίος ο δεύτερος τον τοποθέτησε για αρκετά χρόνια. Έγιναν διάφορες ανακατατάξεις και υπήρξαν πάρα πολλές επισκέψεις από Ρωμαίους αυτοκράτορες. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες ξεκινάνε από τον Καλιγούλα, ο οποίος ο Καλιγούλας προσκύνησε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μάλιστα λέγεται ότι πήρε το σκύπτρο του. Επίσης υπήρξε η επίσκεψη του Ιούλιου Κέσσαρα, ο οποίος ο Ιούλιος Κέσσαρας προσκύνησε το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μάλιστα σήκωσε το προσωπείο της περικεφαλαίας του για να φιλήσει το Μέγα Αλέξανδρο, και λέγεται, και εδώ είναι κάτι το οποίο ακόμα και τώρα δεν ξέρουμε πώς μπορεί να έχει γίνει, ότι έπεσε το προσωπείο και έσπασε τη μύτη του ουσιαστικά τα ρηχευμένου σώματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μην ξεχνάτε ότι οι ιερείς της Αιγύπτου το θεωρούσαν θεό και οι ιερείς της Αιγύπτου ήταν εντυπωσιακοί στις ταριχεύσεις. Οπότε πιθανόν ο Μέγας Αλέξανδρος έχει ταριχευθεί και μία από τις τεχνικές είναι να μπαίνει σε μέλι, γιατί στο μέλι μέσα σταματάει η διάβρωση του σώματος. Οπότε σκύβοντας να φιλήσει το Μέγα Αλέξανδρο έπεσε το προσωπείο του κρανίου της περικεφαλαίας του Ιούλιου Κέσσαρα και έσπασε τη μύτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επίσης ο Καρακάλλας, αυτός ο περίεργος αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, λέγεται, κατάλληλος ότι πήρε το δαχτυλίδι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κατάλληλος ότι άφησε το δικό του το δαχτυλίδι. Αν αφήνεις το δαχτυλίδι σου στο Μεγάλο Αλεξάνδρο δεν είναι είδηση, αν παίρνεις το δαχτυλίδι του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι είδηση, και πάρα πολλοί λέγανε ότι πάρα πολλοί στρατιωτικοί και σημαντικοί άνθρωποι επισκεφτόντουσαν το σήμα της Αλεξάνδρειας, ούτως ώστε να δουν τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η έκταση αυτή χρονικά ξεκινάει περίπου από το 180 μετά π.Χ. και καταλήγει στο 180 με 200 μετά Χριστόν. Όταν ανέβηκε πάνω ο Μέγας Θεοδόσιος, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο οποίος ουσιαστικά εξολόθρευσε όλες τις άλλες θρησκείες και άφησε μόνο τη χριστιανική, λέγεται ότι στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας, όπου εκεί υπήρχε ο Κύριλλος ως πατριάρχης, έγιναν εντυπωσιακές μάχες, έγινε μια
άτυπη γενοκτονία όλων των άλλων θρησκειών πλην της χριστιανικής και έτσι χάθηκαν τα ίχνη του σώματος. Δηλαδή, πού είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μάλιστα, λέγεται ότι ο Ιωάννης ο Θεολόγος, στις επιστολές του προς τους Κορινθίους, σε κάποιο σημείο γράφει μία γραμμή ουσιαστικά, η οποία είναι πολύ σημαντική, χρησιμοποιώντας την ως φιλοσοφικό ερώτημα. Ποιος μπορεί να μας πει πού είναι το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν μιλάει για το σώμα, αλλά μιλάει για την ταφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και αυτό το θέτει στους Κορινθίους ως ποιος μπορεί να μας πει πού είναι τα, ας πούμε, η ακρογωνία θέματα για τη θρησκεία, οι λύσεις. Από τότε δηλαδή αποτελούσε ένα μυστήριο. Όμως, υπάρχουν πάρα πολλές ιστορικές περιγραφές όπου λένε ότι και αργότερα εκεί υπάρχει το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Λοιπόν, εδώ είναι το περίφημο μπλε τζαμί, το οποίο υπάρχει στην Αλεξάνδρεια. Το μπλε τζαμί στην Αλεξάνδρεια ή αλλιώς τάφος του Δαβίδ, ο ναός του Δαβίδ ή τάφος του Δαβίδ, είναι ένα τζαμί το οποίο έχει χτιστεί το 615 μετά Χριστόν. Το 645 μετά Χριστόν. Το 636 μετά Χριστόν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία χάνει την Αλεξάνδρεια, η οποία περνάει στους Άραβες Χαλίφιδες. Από τότε αυτοί χτίσανε αυτό το τζαμί, το λεγόμενο μπλε τζαμί. Όποιοι πάτε στην Αλεξάνδρεια να ζητήσετε να σας το δείξουν. Και ερχόμαστε στο 1850, όπου ένας Έλληνας, Αιγυπτιώτης, ονόματι Αθανάσιος Κυλίτσης, ο οποίος δουλεύει στα υπόγεια αυτού του συγκεκριμένου τζαμιού, ως εργάτης σε κάποιες εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής του υπογείου, γκρεμίζει μια μεσοτυχία και βρίσκεται μπροστά σε μια σαρκοφάγο. Η άλυνη σαρκοφάγο, η οποία περιλαμβάνει μέσα ένα σώμα. Εντέχνως τον πετάνε έξω από τον ναό και μετέπειτα περίπου 3-4 χρόνια κάποιοι Έλληνες Αιγυπτιώτες επίσης αναλαμβάνουν κάποιες εργασίες, τους πέφτουν κάποια εργαλεία σε μια χαραμάδα μέσα, κατεβαίνουν για να τα πάρουν και βρίσκουν πιο κάτω από εκεί που είπε ο Σκυλίτσης ότι είχε βρει τη σαρκοφάγο, πάλι τη γυάλινη σαρκοφάγο με ένα σώμα μέσα που όλοι λένε ότι είναι το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πώς φτάσαμε όμως από την περίφημη χρυσή σαρκοφάγο στη γυάλινη σαρκοφάγο? Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου του Τετάρτου χρειαζόντουσαν χρήματα για να πληρωθεί ο στρατός ώστε να μπορεί να πολεμάει στο πλευρό του Πτολεμαίου του Τέταρτου. Έτσι αποφασίστηκε να βγει από τη χρυσή σαρκοφάγο ο Μέγας Αλεξάνδρος, να μπει σε μια ιάλινη σαρκοφάγο, πάλι με μέλι, για να μην ξεκινήσει η διαδικασία της αποσύνθεσης, και μετά λιώθηκε αυτή η σαρκοφάγος και κόπηκαν τα διάφορα χρυσά νομίσματα που έκοψε ο Πτολεμαίος ο Τέταρτος και ουσιαστικά χρηματοδοτήθηκαν πολλοί πόλεμοι από τη σαρκοφάγο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ θα σταθούμε πάρα πολύ, διότι όσοι λένε ότι η Αμφίπολη είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα πρέπει να εξηγήσουν αυτή τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Ο Όσιος Σισόης, ένας από τους μεγαλύτερους όσιους της ελληνικής χριστιανικής ορθόδοξης παράδοσης, ο οποίος ήταν και στυλίτης, δηλαδή ήταν από τους ανθρώπους που καθόντουσαν πάνω σε ένα στήλο και υμνούσαν συνεχόμενα τον Χριστό, ήταν μια περίοδος όπου πάρα πολύ στην έρημο της Αιγύπτου κάνει αυτό το πράγμα. Είχε επισκεφτεί πάρα πολλές φορές το λεγόμενο σώμα, δηλαδή τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε όλες του τις εικονογραφικές παραστάσεις, πάρα πολλές υπάρχουν στα Μετέωρα και πάρα πολλές υπάρχουν στο Άγιο Όρος, εμφανίζεται με αυτή ακριβώς τη μορφή. Δηλαδή να είναι πάνω από ένα φέρετρο ανοιχμένο που μέσα υπάρχει ένας σκελετός με ένα στέμα, που όλοι λένε ότι είναι ο Μεγάλος Αλέξανδρος, και μάλιστα λένε ότι λέει, κοιτώντας τον Θεό, πού είναι το κάλος, πού είναι η δόξα, πού είναι η δύναμη, πού είναι η ομορφιά, η οποία ήταν εν ζωή, όλοι καταλήγουμε σε αυτό το σημείο. Όλοι συμφωνούν, ακόμα και σύγχρονοι βιογράφοι του Σισόη, ότι ήταν μπροστά στο τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Σισόης πέθανε το 432 μετά Χριστόν. Θέλω να δώσετε μεγάλη σημασία στις ημερομηνίες. 432 μετά Χριστόν, περίπου 100 χρόνια μετά
ό,τι έκανε ο Θεοδόσιος στην ευρύτερη περιοχή της Αιγύπτου σχετικά με την ανακατάληψη ουσιαστικά όλων των περιοχών από τη Χριστιανική Ορθόδοξη Παράδοση. Άρα, έχουμε εδώ πέρα μια μαρτυρία ότι γνωρίζουν που είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ότι πηγαίνει ο Σισώης και το προσκυνά και μάλιστα έχει ένα μυρολόι. Πού είναι αυτή η δόξα, πού είναι αυτό το κάλος. Τελικά καταλήγουμε όλοι ένα μάτσο, ας το πούμε έτσι, κόκαλα και τίποτα άλλο. Έτσι, οι κύριοι που λένε για την Αμφίπολη, αυτό δεν μπορούν να το προσπεράσουν. Διότι εδώ υπάρχουν ιστορικές καταγραφές, οι οποίες μάλιστα οι ιστορικές καταγραφές είναι επιβεβαιωμένες από όλες τις πλευρές. Μετέπειτα, στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας έχουν περάσει πάρα πολύ και ως αποτέλεσμα, το 1611 μετά Χριστόν, ένας Άγγλος περιηγητής έχει πάει στην πόλη της Αλεξάνδρειας και του δείχνουν μια τοποθεσία, η οποία είναι κοντά στο πλέτζαμι, όπως έδειξα προηγουμένως, και του λένε ότι εδώ είναι τα οστά ενός μεγάλου άντρα. Όχι σε ύψος, μεγάλες σημασίες. Και έλεγε ένας Φαραώ, και μετά του είπαν ότι ήταν ο παλιός ο αρχηγός όλης της περιοχής και ότι μάλλον είπε αυτός ότι είναι ο Μέγας Αλεξάνδρος. Άρα, για την Αλεξάνδρεια χάνονται τα ίχνη του πού είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, περίπου το 330-340 μετά Χριστόν, αλλά ο Σισώης το βλέπει 100 χρόνια μετά και ένας περιηγητής το 1611 του δείχνουν το σημείο που είναι θαμμένος και επίσης υπάρχουν και αυτές οι αναφορές με τον Σκυλίτσι το 1850 και τους άλλους κατασκευαστές το 1864-70, δηλαδή 150 χρόνια πριν από σήμερα, όπου του λένε ότι είναι στον Πλετζαμί. Ο Ερίκος Σλίμαν, ο μεγάλος αρχαιολόγος, ο οποίος δεν ήταν αρχαιολόγος, ήταν πολιτής μπακαλιάρων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχε σαν χόμπι του την αρχαιολογία. Ζήτησε άδεια να σκάψει στα υπόγεια του Μπλε Τζαμιού, αυτό που σας έδειξε προηγουμένως. Και του το αρνηθήκανε. Του το αρνήθηκε και οι τοπικοί μπέιδες, του το αρνήθηκε και η υψηλή πύλη, δηλαδή ουσιαστικά η Κωνσταντινούπολη, η Σουλτάνη της Τουρκίας, δεν τον αφήσαν να ψάξει αυτό το πράγμα. Πιθανόν θα έχει άλλη μια επιτυχία και οφείλω να σας ομολογήσω, γιατί παρόλο που θα κάνω συνέχεια και θα σας πω και άλλα πράγματα, ότι και εμένα η άποψή μου είναι ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, ό,τι υπάρχει από τον Μέγα Αλέξανδρο, αν υπάρχει, έχει μείνει εκεί, ακριβώς κάτω από τον Μπλε Τζαμί, και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ανασκαφή, διότι είναι θρησκευτικό μέρος και δεν θα δεχτούν οι μουσουλμάνοι. Πάμε λίγο στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ είναι μια άλλη άποψη, αυτό που σας έδειξα προηγουμένως. Εδώ είμαστε μέσα στην Αμφίπολη. Εδώ είμαστε μέσα στην Αμφίπολη και μέσα στην Αμφίπολη γεννιούνται πολλά ερωτηματικά, τα οποία θα προσπαθήσω να σας τα λύσω, τουλάχιστον με τη δικιά μου θεωρία. Όλοι ξέρετε ότι υπάρχει ένα περίφημο ψηφιδωτό, το οποίο είναι μπροστά ακριβώς από την είσοδο του λεγόμενου τάφου, το οποίο βρίσκεται στην αίθουσα Β5, στο δεύτερο επίπεδο του Λόφου Καστά. Όλο αυτό το ψηφιδωτό είναι εντυπωσιακό και είναι από λάπις λάζουλι, το οποίο είναι σπανιότατο. Πρέπει να ξέρετε ότι ο τάφος της Αμφίπολης, ο τύμβος της Αμφίπολης ουσιαστικά, είναι ένα ταφικό μνημείο για μένα, το οποίο κοστίζει πάρα πολλά λεφτά, ακόμα και στις σημερινές τιμές, μόνο και μόνο ότι υπάρχουν περίπου 3.000 κυβικά μέτρα μαρμάρου γύρω-γύρω, γιατί είναι η περίμετρος από μάρμαρο της Καβάλας, το οποίο έχει σμιλευθεί και έχει έρθει και έχει να δημιουργήσει τη μαρμάρινη περίμετρο γύρω από το Λόφο Καστά, θέλει πάρα πολλά χρήματα. Λοιπόν, αυτό το ψηφιδωτό περιλαμβάνει τον Φίλιππο πάνω σε ένα άρμα, στο οποίο υπάρχει και μια θεότητα, κάποιοι λένε ότι είναι Αφροδίτη, κάποιοι λένε ότι είναι μια άλλη θεά και οτιδήποτε άλλο, και εκεί πέρα μέσα, στο κεντρικό σημείο, υπάρχει ένα σκάψιμο. Πάρα πολλοί έχουν πει ότι υπήρχε και μια ασπίδα, υπήρχε ένα άγαλμα, υπήρχε, πώς το λένε, ίσως τα κόκαλα σε μια χρυσή, ας το πούμε, σε ένα χρυσό οστεοφυλάκιο, και ότι εκεί πέρα ήταν ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οφείλω να ομολογήσω ότι η προσωπική μου άποψη ότι αυτό όλο το συγκρότημα θα μπορούσε να το χρηματοδοτήσει μόνο ο νέαρχος, σας τον είπα προηγουμένως, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου εκείνης της εποχής, ο οποίος πράγματι ξεκίνησε τις διαδικασίες με εντολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου να χτιστεί αυτό το σημείο στην Αμφίπολη για τάφο του Ηφαιστείωνα, στο οποίο εκείνο το σημείο θα μπορούσαν να τοποθετηθούν οι στάχτες και τα κόκαλα του Ηφαιστείωνα. Θυμάστε που η ταφή που έγινε στη Βαβυλώνα, στη Σούσα μάλλον, έγινε η καύση του Ηφαιστείωνα. Ό,τι έμεινε στο τέλος ήταν κόκαλα και σκόνη, τα οποία
μπορούσαν να είναι ένα χρυσό κουτί και να είναι εκεί μέσα. Δεν ταιριάζει όμως η παράσταση για να είναι εκεί πέρα μέσα αφημένο. Μπορεί να υπήρχε ένας τρίποδας και να ήταν πάνω εκεί πέρα. Και ο Νέαρχος ήταν ο μόνος που είχε την οικονομική δυνατότητα να χρησιμοποιήσει λεφτά, διότι είχε τα αδαμαντορυχεία, τα χρυσορυχεία και τα ασημορυχεία της Λιβύης υπό την κατοχή του, να χρηματοδοτήσει για να φτιαχτεί ο τάφος της Αμφίπολης. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν πει τι έχουν βρει και προφανώς ξέρετε ότι έχουν πάρθει πάρα πολλά πράγματα από μέσα. Δεν είναι λιοντάρια αυτά που είναι στην είσοδο, είναι γρίπες αυτά που είναι στην είσοδο της Αμφίπολης. Επίσης η ταφή μπροστά με τις περίφημες κοπέλες οι οποίες φυλάνε τον τάφο παραπέμπει σε γυναικεία ταφή, άρα πιθανόν εκεί πέρα μέσα είναι θαμένη η Ολυμπιάδα, η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Νέαρχος δεν έχει εντοπιστεί. Υπάρχουν όμως ταφικές παραστάσεις και τάφοι στρατιωτών που εικάζεται ότι είναι αυτοί που θα συνεχίσουν στην επόμενη ζωή να φυλάνε τον στρατηγό και μάλλον ήταν προετοιμασία για να ταφεί ο Νέαρχος. Οφείλω να ομολογήσω ότι η ελληνική, ας το πούμε έτσι, αρχαιολογική υπηρεσία και γενικώς το ελληνικό κράτος από το 2014 και μετά έχει πέσει σε παλινοδίες. Έχουν τεθεί σε σύνταξη οι αρχαιολόγοι που ψάξανε το τάφο της Αμφίπολης και οφείλω να ομολογήσω ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι στην Αμφίπολη είναι ένα πολύ σημαντικό μνημείο το οποίο θα μπορούσε να είναι εντυπωσιακό και να είναι επισκέψιμο από εκατομμύρια κόσμους. Έχει αφαιθεί στην Λήθη και για μένα δεν είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Περισσότερα για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και για άλλες θεωρίες στο τρίτο μέρος. Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος, μάνατζερ της Gazeta Lielas. Και είμαι εδώ για να μιλήσουμε για το κατά πόσο σας συμφέρει να βάλετε υγραέριο στο αυτοκίνητό σας. Χιλιάδες ευχαριστημένοι υγραεριοκίνητοι αυτοκινητιστές μπορούν να σας βεβαιώσουν για τα ωφέλη της υγραεριοκίνησης. Εγώ είμαι εδώ όμως για να σας απαντήσω στις 10 πιο συχνές ερωτήσεις που απαντώ στο γραφείο μου ή στο τηλέφωνο. Μήπως πάθει ζημιά το αυτοκίνητό μου? Κανένα αυτοκίνητο το οποίο έχει γίνει η σωστή by the book εγκατάσταση και ο σωστός προγραμματισμός δεν παθαίνει ζημιά. Είναι ασφαλές το υγραέριο στο αυτοκίνητό μου? Στην Ελλάδα κυκλοφορούν περίπου 500.000 αυτοκίνητα με σύστημα υγραεριοκίνησης. Έχετε ακούσει κάτι? Όχι. Πόσο στοιχίζει η εγκατάσταση του υγραερίου στο αυτοκίνητό μου? Ένα μέσο αυτοκίνητο μέχρι 150 άλογα, τετρακύλινδρο, κοστίζει από 750 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Πόσο καιρό χρειάζεται για την εγκατάσταση ενός συστήματος υγραερίου στο αυτοκίνητό μου? Η εγκατάσταση του υγραερίου μαζί με τον προγραμματισμό και τα διαδικαστικά του κταίου χρειάζεται 1,5 ημέρα. Τι κόστος συντήρησης έχει το σύστημα υγραερίου στο αυτοκίνητό μου? Το σύστημα υγραεριοκίνησης, το σύστημα υγραερίου, έχει σχεδόν μηδενικό κόστος συντήρησης. Τι εγγύηση θα πάρω? Η Gazetali δίνει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη εγγύηση που δίνεται σε αυτοκίνητα με υγραεριοκίνηση. 3 χρόνια ή 100.000 χιλιόμετρα. Μήπως χάσω σε επιδόσεις? Εγώ σας διαβεβαιώ ότι όχι μόνο δεν υπάρχει θεωρία να χάσετε σε επιδόσεις, μπορεί να δείτε και το αυτοκίνητό σας στις μεσαίες τροφές, στη μέγιστη ροπή, να είναι ακόμα πιο σπιρτόζικο. Τι αυτονομία θα έχω? Με μία μέση δεξαμενή υγραερίου, η αυτονομία είναι περίπου στα 350 με 400 χιλιόμετρα. Ποια είναι τα καλύτερα συστήματα? Όλα τα συστήματα που κυκλοφοράνε πια στην ελληνική αγορά είναι καλά. Κακό σύστημα δεν υπάρχει. Γιατί να εμπιστευτώ στην Gazetali το αυτοκίνητό μου για υγραέριο? Πολύ καλή ερώτηση. Just to the point. Πρώτα απ' όλα, γιατί υπάρχω εγώ. Ο Mr. Gazetali. Γνωριζόμαστε από κοντά. Στην Gazetali δεν κάνουμε πελατάκια. Κάνουμε φιλαράκια.
Επανερχόμαστε στο τρίτο μέρος και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Υπενθυμίζω, σήμερα παίζει Πέμπτη, 1 η ώρα το βράδυ. Και ξανά πάλι επανάληψη στο κανάλι μου στο YouTube, Χρήστος Κασταμονίτης στα αγγλικά, στις 11 και 4 την Κυριακή. Ό,τι θέλετε απορίες μπορείτε να γράψετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο στο κανάλι μου. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο σημείο που σας εξηγούσα γιατί δεν είναι αμφίπολη. Υπάρχουν και άλλα δύο σημεία τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε σε αυτή την ιστορική καταγραφή σχετικά με τα σημεία στα οποία μπορεί να έχει ταφεί ο Μέγας Αλέξανδρος. Λοιπόν, το ένα σημείο από αυτά είναι η Όαση Σίγουα. Η Όαση Σίγουα είναι το εκεί που υπάρχει ο ναός του Άμονος Δία, εκεί που στέφθηκε ως θεός γιος του Άμονος Δία ο Μέγας Αλέξανδρος και όπου η κυρία Σουλβατζή πριν από χρόνια επί πρωθυπουργίας του πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη βρήκε έναν τάφο, μια ταφική κοιλότητα στην ευρύτερη περιοχή της Όασης Σίγουα. Δυστυχώς, και οφείλω να ομολογήσω ότι έχω παρακολουθήσει και το έργο της κυρίας Σουλβατζή, υπήρξε μια συγκάλυψη, η οποία συγκάλυψη αυτή θέλει, όπως λέμε και όπως λέει και η πρόταση, θέλει δύο για να χορέψει ταγκό. Είναι και της Αιγυπτιακής κυβέρνησης, αλλά είναι παράλληλα και της κυβέρνησης της ελληνικής. Κάποιοι λένε ότι βρέθηκε ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί και ότι πήρε τηλέφωνο ο Σιμίτης το Μουμπάρακ και του είπε: σε παρακαλώ πάρα πολύ, κρύψτε και τέτοια πράγματα. Αυτά είναι αστειότητες. Διότι σε όποιο μέρος του κόσμου βρεθεί ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πρέπει να ξέρετε ότι μιλάμε για το σημαντικότερο αρχαιολογικό έβριμα όλων των εποχών, με επισκεψιμότητα τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο γι' αυτό. Γι' αυτό και κάποιοι λέγανε για την Αμφίπολη και προκαλεί εντύπωση ότι έχει αφαιθεί και τώρα πλέον μπορεί να πάνε μόνο 5-5 άτομα και μάλιστα από ό,τι ξέρω υπάρχουν και καταστροφές στη στατικότητα του λόφου Καστά. Και να το ξέρετε ότι η ευρύτερη περιοχή της Αμφίπολης έχει 300 τέτοιους τάφους. Κάπου εκεί μπορεί να κρύβονται και άλλοι τάφοι. Λοιπόν, στην Όαση Σίγουα που λέμε, η κυρία Σουβρατζή πετάχτηκε. Είναι σύνηθις τακτική των Αιγυπτίων, όταν βρίσκουν κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την αρχαιολογία τους, να τους πετάνε τους ξένους αρχαιολόγους εκτός. Εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα αφήνουμε τις αρχαιολογικές σχολές να ψάξουν όλα. Η κυρία Σουβρατζή εν μία νυχτή έφυγε από την Αίγυπτο, της απογορεύτηκε να πλησιάσει την Όαση Σίγουα και δεν υπήρξε και η στήριξη από το ελληνικό κράτος. Γιατί λέω όμως ότι δεν είναι δυνατόν να είναι θαμμένος ο Μέγας Αλέξανδρος στην Όαση Σίγουα? Διότι, όπως σας είπα προηγουμένως, υπάρχουν ιστορικές αναφορές και από τον Σισόη, τον Όσιο Σισόη, αλλά και από τον περιηγητή το 1611 τον Άγγλο και με τους Αιγύπτιους, οι οποίοι έχουν βρεθεί στην Αλεξάνδρεια. Η Όαση Σίγουα είναι ένα μέρος το οποίο ήταν σημείο εντάσεων και πολέμων για πολλά χρόνια. Περνούσαν όλοι τη Σαχάρα εκεί πέρα και κάνανε πολέμους. Οπότε δεν αποτελεί και σημαντικό όσο αφορά από την ασφάλεια σημείο, ούτως ώστε να έχει μείνει κάτι ή αν υπήρχαν χτερίσματα, χρυσά, διαμάντια και οτιδήποτε άλλο να έχουν σωθεί. Οπότε αυτό που βρέθηκε είναι πιθανόν κάποια ταφική κοιλότητα για κάποιους οι οποίοι ήταν αρχιερείς πράγματι στο ναό που υπήρχε στην Όαση Σίγουα. Όσο αφορά το άλλο μέρος, ας δείξουμε και την άλλη φωτογραφία. Όχι, την επόμενη. Μπράβο. Υπάρχει η άποψη της κυρίας Αρβελέρ, η οποία ταυτίζεται με έναν ερευνητή αρχαιολόγο, τον κύριο Πολυζόη, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, ο οποίος το 1993 είπε το εξής, ότι ο Μανώλης Ανδρώνικος στη Βεργίνα δεν ανακάλυψε τον τάφο του Φίλιππου του Δεύτερου, του πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά ανακάλυψε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτή την άποψη την υποστηρίζει και η κυρία Αρβελέρ και λέει ότι πράγματι συνέχισε το ταξίδι του ο Μέγας Αλέξανδρος και τάφηκε τελικά στη Βεργίνα. Οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι κάθετα αντίθετος σε αυτή την άποψη, όμως την καταγράφω γιατί ο καθένας έχει τα σύν και τα πλήν του, διότι ισχύουν τα εξής πράγματα. Πρώτον, το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν κάηκε. Στην χρυσή οστεοθήκη που υπάρχει για τον Φίλιππο το Δεύτερο, αυτό που βρήκε ο Μανώλης ο Ανδρώνικος, τα οστά έχουν προκύψει από καύση. Έχει καεί. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έχει καεί. Κανένας δεν έχει αναφέρει την νεκρική καύση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ίσα-ίσα που λένε ότι μεταφέρθηκε το σώμα του σε είτε χρυσή σαρκοφάγο είτε ιάλινη σαρκοφάγο με μέλι μέσα, ούτως ώστε να παραμείνει μούμια και μάλιστα ο Καρακάλας, ο Κέσαρας και όλοι οι άλλοι προσκυνούσαν ένα σώμα και όχι κόκαλα ή από καίδια από φωτιά. Δεύτερον, εάν είχε περάσει πράγματι στην Ελλάδα, η Ελλάδα από το 100 και μετά, 190 και μετά, 190 μετά Χριστόν και μετά, είναι ένα σημείο το οποίο
έχει υποβαθμιστεί σε σχέση με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Υπάρχουν πάρα πολλοί ληστές, σίγουρα θα τα είχαν βγάλει στην επιφάνεια και θα τα είχαν πάρει. Θα μου πεις γιατί δεν πήραν του Φίλιππου του Δεύτερου, διότι οι ταφές και του Φίλιππου του Δεύτερου, αλλά και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είχαν μία, θα λέγαμε, θεϊκή προστασία για αρκετές εκατοντάδες χρόνια. Εδώ οφείλω να ομολογήσω και θα καταλάβετε γιατί δεν είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το στιγμιότυπο της ανακαλύψεως της χρυσής οστεοθήκης από τον Μανώλη Ανδρώνικο. Οι τούμπες που υπάρχουν στη Βεργίνα, και σε όποιοι επισκεφτείτε τη Βεργίνα θα καταλάβετε τι εννοείται. Τούμπες είναι μικροί λόφοι. Η συγκεκριμένη τούμπα έπεσε ένα κατσίκι μέσα. Και είδαν ότι υπήρχε μια σπηλαιακή κοιλότητα. Καλέσαν την αρχαιολογική υπηρεσία που χρόνια εκεί πέρα μέσα έκανε έρευνες και εκεί ο Μανώλης Ανδρώνικος ξεκίνησε γύρω στο 1974-75 να κάνει την αρχαιολογική του έρευνα. Ένα απόγευμα, γύρω στις 5-5.30, κάποιοι κατεβήκανε με το τελευταίο φως του ηλίου από την τρύπα που υπήρχε στο πάνω μέρος, φτάσανε μέχρι κάτω-κάτω-κάτω και γυάλισε, έπεσε ο ήλιος στο χρυσό αυτό κουτί. Του είπανε ότι είναι καταγεγραμμένο στην αυτοβιογραφία του Μανώλη Ανδρώνικου. «Κύριε Μανώλη, ελάτε να δείτε, κάτι βρήκαμε». Κατέβηκε κάτω με τριχιά, βρήκε το συγκεκριμένο και βρήκε και το δάφνινο, το χρυσοδάφνινο στεφάνι που υπάρχει ακριβώς πάνω από τη Λίκηθο, το έφερε στην επιφάνεια, άνοιξε τις βίδες, τις χρυσές βίδες, αυτές που υπάρχουν στα πλάγια. Όσοι έχετε δει τη Λίκηθο, ξέρετε πώς είναι. Το άνοιξε, βρήκε τα κόκαλα και σκόνη, τα έκανε έτσι και όλες τα πιάσε και λέει, μου ήρθε να λιποθυμήσω, διότι συνειδητοποίησα ότι έπιανα τα οστά και τα κόκαλα του Φιλίππου του Δευτέρου. Εάν διαβάσετε την αυτοβιογραφία του Μανώλη Ανδρώνικου, το ότι εκεί θέσπισε ότι είναι ο Φίλιππος ο Δεύτερος, δεν το έγραφε πάνω το κουτί πουθενά. Αλλά τακτερίζει μετά γύρω-γύρω. Διότι υπήρχε και το 16άκτινο αστέρι της Βεργίνας και σε τις άλλες τα δόρια τα λοιπά, τα οποία τα δόρια αυτά υπήρχαν πάνω παραστάσεις από μάχες, στις οποίες είχε συμμετάσχει ο Φίλιππος ο Δεύτερος και όχι ο Μέγας Αλέξανδρος. Άρα, κατ' εμέ, και μόνο η παρουσία κάποιων Αγίων, οι οποίοι βλέπουν 400 χρόνια μετά, 700 χρόνια μετά το θάνατο, το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια και περιηγητές και όλα αυτά, απορρίπτει για μένα την θεωρία να είναι στη Βεργίνα ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ξέρω ότι και σύγχρονοι το έχουν πει αυτό το πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι δεν είναι εκεί. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλη φωτογραφία. Νομίζω πως δεν πρέπει να έχουμε άλλη φωτογραφία. Να σας πω εντάχει στο τέλος διάφορα πράγματα, να ξέρετε. Λοιπόν, έχουν προταθεί και άλλα μέρη του κόσμου ως ταφές του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αποθεωρείς από διάφορους ανθρώπους στην αρχαιολογία. Ένα από τα σημεία που έχει θεωρηθεί ότι είναι τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι η περίφημη πόλη της Πέτρας, αυτή που βλέπετε στην έρημο της Ιορδανίας, όπου αυτοί που το έχουν φτιάξει αυτό τις εγκαταστάσεις που είναι μέσα στο βράχο, που είναι στην επικαιρότητα λόγω και του Ιντιάνα Τζόνς που τώρα κυκλοφορεί και η πέμπτη ταινία. Θυμάστε ότι στην πρώτη ταινία έψαχνε το Άγιο Δισκοπότερο εκεί πέρα σε αυτή την πόλη. Λένε ότι πιθανόν εκεί πέρα είχε κρυφτεί το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ένα άλλο σημείο το οποίο λένε ότι μπορεί να είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι η περίφημη Καάμπα. Η Καάμπα είναι στη Μέκα. Ο μουσουλμανισμός έχει δύο ιερά σημεία. Είναι η Μεδίνα που είναι ο τόπος γέννησης του Μωάμεθ και η Καάμπα που είναι στη Μέκα, όπου είναι αυτό το τετράγωνο μαύρο κουτί, στο οποίο μέσα λένε ότι υπάρχει ένας μετεωρίτης, κατά τη μία διάσταση, κατά την άλλη ότι υπάρχει ένα σημείο στο οποίο στάθηκε ο Μωάμεθ και είναι το δεύτερο αποτύπωμα που υπάρχει στον κόσμο στο Μωάμεθ. Το πρώτο αποτύπωμα που υπάρχει είναι μια φέτβα, δηλαδή μια διαταγή με το χέρι του και με μολύβι γύρω-γύρω για την Αγία Κατερίνη του Σινά, και ότι άλλοι λένε ότι στην Καάμπα είναι το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο έχει προσκοληθεί στην μουσουλμανική θρησκεία. Όσοι έχετε διαβάσει Κοράνι, ξέρετε πολύ καλά ότι ο Μέγας Αλέξανδρος αναφέρεται μέσα στο Κοράνι και μάλιστα ως ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους όλων των εποχών. Ένα σημείο επίσης που λένε κάποιοι ότι μπορεί να είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και δεν πρόκειται ποτέ να το βρούμε, είναι στο περίφημο Τέμενος Αλακτσά στα Ιεροσόλυμα, το οποίο το φυλάνε οι μουσουλμάνοι, έχουν γίνει πελώριες μάχες εκεί πέρα μέσα και δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να σκαφτεί. Είναι σίγουρο πάντως ότι ο άνθρωπος αυτός, γιατί υπάρχει και η θεϊκή διάσταση που λένε ότι κάποιοι ότι έφυγε από αυτό το πλανήτη και πήγε σε άλλα μέρη,
σε άλλους πλανήτες, σε άλλες διαστάσεις κλπ. Είναι σίγουρο ότι η ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας και η ευρύτερη περιοχή γύρω-γύρω στην Αίγυπτο και στη Μεσοποταμία και στη Βαβυλωνία είναι τα μέρη που πιθανόν έχουν φιλοξενήσει τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Εγώ οφείλω να πω το εξής, ότι είναι ένας, θα έλεγα, το Άγιο Δισκοπότηρο της αρχαιολογίας. Θα ήθελα να βρεθεί. Πιστεύω ότι πράγματι ότι είναι εκεί στην Αλεξάνδρεια. Δεν είναι δυνατόν να έχουν κάνει μετακινήσεις. Ξέρετε, με τα χρόνια έπεσε η έγκλη, όχι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η έγκλη των όλων των ιστορικών στοιχείων γύρω από το Μέγα Αλέξανδρο. Όποιος θα το έχει, θα έχει σίγουρα οικονομικά στοιχεία και παράλληλα και δόξα και πάρα πολύ επισκεψιμότητα. Και πιστεύω ότι σε αρκετές τέτοιες καταστάσεις υπάρχουν από ίσω και συμφέροντα που αποτρέπουν το να βγουν στην επιφάνεια διάφορα πράγματα. Όπως, ας πούμε, οτιδήποτε έχει σχέση με τον Χριστό, που κάθε Πάσχα και κάθε Χριστούγεννα να φέρουν κάτι στην επιφάνεια, έτσι συνεχόμενα θα λένε και για τον Μέγα Αλέξανδρο. Αυτό που θέλω να βάλετε στο μυαλό σας είναι το εξής. Οπουδήποτε και αν βρεθεί, είτε βρεθεί στο Τάζ Μαχάλ στην Ινδία, είτε βρεθεί στην Ινδονησία, είτε βρεθεί στη Σαμαρακάνδη, είτε βρεθεί, ας πούμε, κάτω από το Μπλε Τζαμί του Δαβίδ στην Αλεξάνδρεια, είτε βρεθεί στην Πέτρα, είτε βρεθεί ακόμα και στον ελλαδικό χώρο, ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας, ήταν Μακεδόνας, ήταν ο άνθρωπος που ένωσε όλους τους Έλληνες και έστειλε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου τη δόξα της Ελλάδος. Αυτά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη με την Νατάσα μαζί. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.